Λάθος είναι όλα. Δεν θα έπρεπε να οπλοφορώ, να χρειάζεται να οπλοφορώ, γιατί θα έπρεπε να ζω σε μια ευνομούμενη κοινωνία όπου δεν θα υπήρχε εγκληματικότητα. Εσύ παρουσιάζεις το ιδεατό τώρα. Εγώ σου μιλάω με τις σημερινές συνθήκες. Δεν παρουσιάζω το ιδεατό. Το λογικό παρουσιάζω. Το λογικό όμως είναι ιδεατό. Κατάλαβες, δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο το πολύ έτσι απλό και λογικό να έχει γίνει ιδεατό, δηλαδή ουτοπία. Μα είναι δυνατόν, ας πούμε. Στη σημερινή πραγματικότητα. Στη σημερινή πραγματικότητα είναι περίεργο. Δηλαδή είναι πολύπλοκο. Ένας άνθρωπος ο οποίος οπλοφορεί νόμιμα. Νόμιμα σου λέω. Νόμιμα. Εάν λοιπόν οπλοφορείς νόμιμα, συνεπάγεται ότι έχεις γνώση του αντικειμένου, έχεις αντιληφθεί δηλαδή τι έχεις στα χέρια σου, ότι έχεις ένα φωνικό όπλο και θα το χρησιμοποιήσεις στην εσχάτη των περιπτώσεων. Αυτή λοιπόν είναι η εσχάτη των περιπτώσεων. Είσαι προετοιμασμένος για να λειτουργήσεις όπως πρέπει και θα εκφοβήσεις αυτόν που έρχεται προετοιμασμένος και να σκοτώσεις σε τελική ανάλυση. Άρα θα πρέπει να δολοφονήσεις. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Όταν δολοφονήσεις. Όλες αυτές οι σκέψεις υπάρχουν. Έτσι, και καλά κάνεις και τις κάνεις. Όταν δολοφονήσεις, λοιπόν, ποιες θα είναι οι κυρώσεις. Δηλαδή, προστατεύεις εκείνη τη στιγμή την οικογένειά σου από κάποιον που έρχεται να σε βιάσει. Απ' την άλλη, αφαιρείς μια ζωή. Απ' την άλλη, αφαιρείς μια ζωή. Την αφαιρείς όμως μια ζωή δικαίως. Δεν υπάρχει δικαίως αφαιρώ μια ζωή, αλλά στην άμυνα αφαιρείς μια ζωή. Αφαιρείς λοιπόν τη ζωή του άλλου που εσύ σε άμυνα βρίσκεσαι και το κάνεις, γιατί διαφορετικά θα σου αφαιρούσε τη δική σου τη ζωή, των παιδιών σου, τη οικογένειά σου δηλαδή, και μετά έχεις κυρώσεις. Από την πολιτεία, από τον εισαγγελέα που θα σε κατηγορήσει για αφαίρεση ζωής. Ένα περίπλοκο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε να είμαστε σε μια, πώς να την πω, σε μια κατάσταση τρομοκρατίας γενικότερης. Πώς θα γυρίζεις στα πιο σπίτια αργά τη νύχτα. Ποιος θα σου φτιάχνει με φιλιά μια καλή νύχτα. Πώς θα ξεχάσεις όλα εκείνα που πονάνε. Για σένα ναι, φοβάμαι.